Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή μου, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα και θέλω να είμαι πολύ τηλεγραφικός. Ακούστηκαν πάρα πολλά, έχω πάρα πολλά να πω, αλλά θα περιοριστώ στα απολύτως απαραίτητα. Καταρχήν, να δηλώσω ότι συμφωνώ απόλυτα με το σχεδιασμό του Περιφερειάρχη περί ολοκλήρωσης των διαδικασιών κινητικότητας και αναμόρφωσης του οργανισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε αυτό να είναι η αφετηρία της έναρξης, της αξιολόγησης μέσω υπηρεσιακών συμβουλίων, των προϊσταμένων τμήματων και των οι οποίοι είναι προσωρινοί και ορισμένοι, όπως και των αντίστοιχων διευθυντών που αυτή τη στιγμή κατέχουν τις θέσεις. Με αυτό βέβαια τον τρόπο ακούστηκε, δεν αισθάνονται ούτε οι αναπληρωτές προϊστάμενοι, ούτε οι αναπληρωτές διευθυντές ισχυροί. Είναι απολύτως ευάλωτοι σε όποιες υποδείξεις. Και αυτό αποδείχθηκε το τι συνέβη στη Μεσσηνία που ξέρω πολύ καλά, αλλά και από αυτά που άκουσα από τον κύριο Πουλοκέφαλο, το τι γινόταν τα τελευταία 9 χρόνια. Και έρχεστε τώρα στην προσπάθειά μας να λειτουργήσουμε, να διευκολυνθεί ο πολίτης, να μην κάνουμε καμία κίνηση. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με το τεχνικό τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών. Οι φάκελοι είναι στίβα. Αυτά βερζινάδικα κλπ. Επιχειρηματίες που περιμένουν μια απόφαση για να δουλέψουν, να είναι βιώσιμη η επιχείρησή τους. Και περιμένουν. Και έκανα το απλό. Εισηγήθηκα στον Περιφερειάρχη και την μείωση ημερών του κταίου μεσίνης, που για την ώρα δεν έχει υπάρξει κανένα παράπονο και εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Και απορώ γιατί πρέπει κάποιοι να δουλεύουν πολύ σκληρά και κάποιοι άλλοι όχι. Και δεν λέω σκληρά, απλά, κανονικά. Έχει λοιπόν διαμορφωθεί μία κατάσταση, ιδιαίτερα την τελευταία διετία στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, και έχει διχαστεί το προσωπικό, το υπαλληλικό προσωπικό. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να λειτουργήσουν. Και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι υπήρχε διαρχία. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, θα τα ακούσετε. Διαρχία. Πέρα από τους σύρτες και όλα τα άλλα που ακούστηκαν, δεν μπορούσε να λειτουργήσει η Περιφερειακή Ενότητα. Οι ασφάλειοι, οι υπάλληλοι είχαν ανασφάλεια και έπρεπε να μεταβούμε και μεταβαίνουμε από αυτή την κατάσταση σε μια ομαλότητα. Ομαλότητα απόλυτη. Διότι για τα δύο σημαντικά που είπατε και στα οποία θα αναφερθώ. Η κυρία Μπούζα λέει ότι εγώ της απάντησα. Προσυπέγραψα την υπηρεσιακή εισήγηση. Δεύτερον, εγώ υπογράφω της εισηγής υπηρεσίας και αυτό έλειπε να μην το κάνω. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης λειτουργούσαν όλα ρολόι. Από το 2017, θα τα πούμε αναλυτικά για τα πυρηνελουργία παρακάτω, είχαμε μία κατάσταση που είχε βαλτώσει το σύστημα. Λειτουργούσαμε και δεν υπήρχε η νομιμότητα απέναντι στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν έπρεπε
να γίνουν κάποια πράγματα. Δυστυχώς, μην μιλάτε κυρία Μπουζαφ, θα σας ακούσουμε μετά. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έχω και... Κοιτάξτε, τα όσα λέω είναι τεκμηριωμένα και θα τα πούμε λίγο παρακάτω για τα πυρηνελουργία. Έφυγε λοιπόν ο διευθυντής από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και πήγε στη Διεύθυνση Μεταφορών, που κακώς η κυρία Νικολάκου είπε, δεν ξέρω, ή δεν γνωρίζει ή εσκεμμένα το ξεχνάει, ότι είχε μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διεύθυνση. Βοηθάει. Λοιπόν, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά. Με τον νέο διευθυντή, που υπήρξε και ως προϊστάμενος και τώρα έχει αναλάβει αναπληρωτής διευθυντής. Και παίρνουμε αποφάσεις και βλέπουμε, ειλικρινά το λέω, συμμόρφωση των πυρηνελουργών σε ένα βαθμό, ιδιαίτερα με το έγγραφο μιας επιχείρησης σήμερα που λέει το διήμερο που η Καλαμάτα γιορτάζει δεν θα λειτουργήσει. Και χαιρόμαστε και τον συγχαίρουμε. Χωρίς καμία δική μας... Γιατί δεν σας αρέσει κύριε Γόντικα? Εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς μας αρέσει της υπαπαντής να μην μυρίζουμε πυρηνελουργείο. Πάμε λίγο παρακάτω. Στο θέμα της Διεύθυνσης Μεταφορών που σας έλεγα παραπέρα. Καταρχήν, επειδή βλέπω ότι γίνεται πολύ φασαρία απέναντι, θέλω να πω και στον κύριο Τατούλη και στις κυρίες που διαρκώς συζητούν και διαμαρτύρονται ότι έχουν τελειώσει οι εκλογές. Τελείωσαν οι εκλογές. Πάρτε το χαμπάρι, σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Το επαναλαμβάνω. Αναγνωρίστε το ρόλο του ηττημένου. Εγώ το έκανα μια περίοδο παρόλο ότι είχα πολύ αδικηθεί στο Δήμο Μεσίνης. Αυτά που βλέπω εδώ είναι ανεπίτρεπτα και ανεξήγητα. Επιτέλους αντιληφθείτε ότι χάσατε εμείς, γιατί το λέτε κυρία Νικολάκου συνέχεια, 17-17 λέει, να δεν είναι έτσι. Για την ώρα λοιπόν, για την ώρα είμαστε περιφερειακή αρχή και παρά τις αδυναμίες πηγαίνουμε μια χαρά του πολιτικού συστήματος και της απλής αναλογικής. Λειτουργεί λοιπόν και μπορούμε να βοηθάμε τους συμπολίτες μας. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ προσωπικά συνεργάζομαι με όλους και με όσους μας ψήφισαν και όσους δεν μας ψήφισαν. Και πράγματι η εμπιστοσύνη αναπτύσσεται και θα τη δείτε λίγο αργότερα, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε εκδικητικοί ούτε θέλουμε να πάρουμε καμία ρεβάνς. Θέλουμε να λειτουργήσουμε. Και όταν λέω να λειτουργήσουμε, ο πολίτης να μην περιμένει μήνες να παίρνει την απάντηση εντός κάποιων εβδομάδων στη χειρότερη. Γιατί κάναμε μία αυτονόητη κίνηση που ο προϊστάμενος του εργαστηρίου, το οποίο εργαστήριο έχει δουλειά για μισή μέρα την εβδομάδα, παραμένει λοιπόν προϊστάμενος σε αυτό το εργαστήριο ο άνθρωπος που έχει την ειδικότητα για να μπορέσει να συνεισφέρει στο τεχνικό τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών, να μειωθούν αυτοί οι φάκελοι. Αυτές είναι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, διότι κυρίες και κύριοι, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Οι υπάλληλοι που αισθάνονται αδικημένοι διαμαρτύρονται διότι βλέπουν κάποιους να θεωρούν ότι πρέπει να τους στείλουμε και τα λεφτά στο σπίτι και να μην προσφέρουν τίποτα. Αυτό είναι αδικία και δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Στα πλαίσια πάντα της υφιστάμενης νομοθεσίας. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε όλοι ότι οι όποιες μετακινήσεις έχουν γίνει
στην κατεύθυνση να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και όχι ότι γίνονται διώξεις. Ποιες διώξεις? Ο διευθυντής από θέση διευθυντή πήγε σε διευθυντή και ο προϊστάμενος κράτησε το ρόλο του για να βοηθήσει λίγο σε εκείνο το τμήμα, γιατί έχει την κατάλληλη απολύτως ειδικότητα. Δυστυχώς όμως, κάποιοι θεωρούν ότι ο ρόλος τους συνεχίζει να υπάρχει με αυτόν που είχαν πιο πριν. Διότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν ανταυτού του Περιφερειάρχη ή της κυρίας Νικολάκου και έδιναν εντολές σε προϊσταμένους, σε διευθυντές, χωρίς να τους σέβονται τους διευθυντές που ήδη είχαν ορίσει. Γιατί λοιπόν, για ποια διοίκηση μιλάμε? Η διοίκηση στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως χρηστή διοίκηση. Αυτό λοιπόν στοχεύουμε και θα το κάνουμε σταδιακά και πλήρως με την αναμόρφωση του οργανογράμματος και ολοκλήρωση της κινητικότητας. Με αξιοκρατική διαδικασία ανάδειξη των προϊσταμένων και των διευθυντών, οπότε τότε θα λειτουργήσει απολύτως σωστά. Και απορώ γιατί όλοι δεν το καταλαβαίνουμε ή γιατί δεν διαμαρτυρόμαστε και κάποιοι τα βάζουν όλα τα πράγματα ίσα βάργα, ίσα νερά και στο προηγούμενη 9χρονη θητεία και στην πεντάμινη. Αυτό είναι άδικο. Θα παρακαλούσα λοιπόν να αναγνωριστεί η αδράνεια της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής ότι δεν έκανε την αντικειμενική αξιολόγηση και την σωστή οργάνωση των υπηρεσιών, ώστε η υπηρεσία να λειτουργεί και μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας της περιφέρειας. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.